Κύριε Πρόεδρε, εγώ θα συνεχίσω τους μύθους της Νέας Δημοκρατίας, αλλά στην αρχή θα πω μερικά πράγματα. Ο κύριος Χατζηδάκης και στην πρωτομιλία του, και αυτό πρέπει να αναδειχθεί, γιατί αυτή είναι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, μας επίπληξε, γιατί το χαλαρώσαμε λίγο το σύστημα. Έχουμε δωρεάν μετακινήσει σε διάφορες ομάδες, όπως τους ανέργους. Δεν πρέπει να μετακινούνται οι άνεργοι δωρεάν. Έχουμε, γιατί για να αναδειχθεί ο λαϊκισμός σε αυτή την αίθουσα της Νέας Δημοκρατίας, ξεσήκωναν όλους τους έστολους για το αν θα είχαν δωρεάν εισιτήρια. Τώρα, αν διαβάσετε το κείμενο της επίκαιρης ερώτησης του, μας λέει τι τους βάλατε μέσα, έχετε πάρει λεφτά από αυτούς. Δεν λέτε αυτό. Και θα πω και μερικά πράγματα, κύριε Χατζηδάκη, για να τελειώνουμε. Το πρόβλημά σας είναι οι δημόσιες αστικές συγκοινωνίες. Πείτε το. Είναι ο κοινωνικός ρόλος των αστικών συγκοινωνιών. Αυτά τα λεφτά δεν πήγαν σε ρεμούλες. Δεν πήγαν σε κακοδιαχείριση μέσα στις εταιρείες των αστικών συγκοινωνιών. Στον κόσμο πήγαν, στον ελληνικό λαό που μας καταγγέλλεται. Και μάλιστα στους πιο αδύναμους. Και βέβαια, όσο και να βάζετε κομματικούς στρατούς ή άλλους να κάνουν κινητοποιήσεις και τα λοιπά, είναι δικαίωμά τους οι άνθρωποι. Εμείς επιστράτευση, για να μην ξεχνιόμαστε, όπως κάνατε εσείς στους εργαζόμενους τη στασή, δεν πρόκειται να κάνουμε. Ούτε πρόκειται να πάρουμε επικοινωνιολόγους σαν την BNO, ούτε να καταστρέφουμε τα εισιτήρια σαν κιλά χαρτί, με απόφαση των ανθρώπων που τοποθετήθηκαν εκεί, ούτε θα δείτε στις αποθήκες τις φωτογραφίες που σας έδειξα και ούτω καθεξής. Ούτε θα έχουμε κεφαλοκυνηγούς αντιγιαλέκτες. Και συνεχίζω με τους μύθους. Και πάω στην τέταρτη ενότητα, στην τρίτη, αν έχω χρόνο, θα διαβάσω μετά. Ακούστε, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού. Είναι νεοφιλελεύθερη η Νέα Δημοκρατία. Τι έκανε? Δεν λέμε για τις προεκλογικές προσλήψεις που έλεγαν, που δεν υπάρχει τίποτα ούτε στα συρτάρια ούτε πουθενά, μόνο στη φαντασία της Νέας Δημοκρατίας. Δεν λέμε για το πόσοι έχουν αλλάξει ειδικότητα και πόσα είναι πλαστά τα πτυχία και χάθηκαν. Εδώ υπάρχει, κύριε Χατζηδάκη, το εξής. Εδώ υπάρχουν πλασματικές υπερορίες. Δύνατε πλασματικές υπερορίες. 4,3 εκατομμύρια ευρώ δίνηταν οι υπερορίες, εκ των οποίων οι πραγματικές ήταν 300.000 ευρώ. Εσείς που μας καταγγέλλετε, εσείς οι μεταρρυθμιστές, πλασματικές υπερορίες. Πλασματικές υπερορίες 4 εκατομμύρια το χρόνο. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, πάμε στην ενότητα 3. Και να τελειώνουμε κύριε Υπουργέ. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Καλωδιατηρημένα λεωφορεία. Παρελήφθησαν 2.387 θερμικά και ηλεκτροκίνητα λεωφορεία. Μέση ηλικία 12,8 έτη. Και τρόλεϊ με μέση ηλικία 14,2 έτη. Οι βλάβες το 16 έχουν περιοριστεί σε 554 οχήματα, σε σχέση με 700 που ήταν το 15, με μείωση ανταλλακτικών 22%. Εσείς, κύριε Χατζηδάκη, ήσασταν υπεύθυνος για το ΕΣΠΑ, στην κυβέρνηση Σαμαρά. Μία πρόβλεψη για την ανανέωση του στόλου των λεωφορείων δεν είχατε στον προγραμματισμό σας. Μία, για τα μάτια του κόσμου. Και μας εγκαλείτε με αυτό το στόλο που αφήσατε, γιατί λέει χαλάνε τα λεωφορεία. Ωραία, τελεία. Τέλειωσε, δεν έχω, κύριε, δεν τέλειωσε. Έχω χρόνο να σας απαντήσω. Δεν υπάρχει άλλος χρόνος. Κύριε Χατζηδάκη. Λοιπόν, και θα γίνουν προσλήψεις, κύριε Πρόεδρε, θα γίνουν προσλήψεις, γιατί αυτά που δίνανε σε υπερορίες, πλασματικές, σε ρεπό. Ωραία, τέλειωσε, και σε όλα τα υπόλοιπα δικαιολογούν να κάνουμε αρκετές προσλήψεις για να καλύψουμε τις ανάγκες που έχουμε. Χωρίς αύξηση του εργασιακού. Ευχαριστούμε πολύ. Δύο βουλευτές ζητούν άδεια για να πάνε στην Ιταλία για προσλήψεις.